Ο κύριος Στάθης Αναστόπουλος ήταν αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, διότι και εκεί δεν είναι εύκολα τα πράγματα, κύριε Αναστασόπουλε. Πώς ακριβώς, η καμελονύχτια μάχη. Έχουμε και εμείς πολλά προβλήματα. Θέλω όμως να στείλω ένα μήνυμα στήριξης στην Αττική, που πραγματικά εκεί τα θέματα ήταν τεράστια. Και εμείς εδώ είχαμε ζημιές. Είχαμε 3 μέτωπα εχθές κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. Το ένα είναι σε ύφεση. Αρχίζω από το πρώτο, το Βασιλίτσι Παύλα Χρυσοκελαριά. Είναι 2 χωριά του Δήμου Πύλου Νέστορος. Είναι η δεύτερη μέρα σήμερα, αν δεν κάνω λάθος. Σήμερα είναι η τρίτη μέρα. Δυστυχώς, εχθές, προχθές το βράδυ, θεωρήθηκε ότι η φωτιά στο Βασιλίτσι έχει τελειώσει, όμως ξέφυγε, αναζωπηρώθηκε τη νύχτα. Είχαμε και καταστροφές εκεί, κύριε Αναστασόπουλε. Δεν σας άκουσα. Είχαμε και καταστροφές σε σπίτια εκεί. Καταστροφές τουλάχιστον 10 σπίτια, εξοχικές κατοικίες καήκανε, πολλά ελαιοπερίβολα και αμπέλια. Και βέβαια δασικές εκτάσεις, και όπως καταλαβαίνετε είναι κρίμα και άδικο να χάνεται πράσινο, να χάνεται φυτική ύλη, ιδιαίτερα σε αυτή την κρίσιμη περίοδο που βιώνουμε την κλιματική αλλαγή. Άρα στο Βασιλίτσι είναι σε ύφεση, μας είπατε, κύριε Αναστασόπουλε. Όχι τελείως, αλλά είναι υπό επιτήρηση από την πυροσβεστική, γιατί είχαμε το πρόβλημα της αναζωπήρωσης. Εκεί που είχατε πει ότι είχε σβήσει. Είναι ενεργό όμως στη Χρυσοκελαριά. Ναι. Υπήρξαν εκενώσεις. Εκενώσεις σε 3 οικισμούς, στο Βασιλίτσι, στα Λιβαδάκια και στον Άγιο Γεώργιο. Οπότε... Και οι οποίοι έγκαιρα στις 4 η ώρα εχθές το απόγευμα κατευθύνθηκαν όλοι προς την Κορώνη και φιλοξενήθηκαν ανάλογα. Έχουν επιστρέψει για να τώρα. Κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. Έχουν επιστρέψει τώρα, κύριε Αναστασόπουλε. Ακόμη όχι. Αργότερα σήμερα εντός της ημέρας, και εφόσον έχουμε και βοήθεια έτσι. Με συγχωρείτε, κύριε Αναστασόπουλε.